ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα αποτελέσματα έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ σε 14.000 μαθητές για τις συνήθειες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στο διαδίκτυο. Πραγματοποιήθηκε σε 14.000 μαθητές. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τόσο μεγάλη έρευνα σε όλη τη χώρα και πιο συγκεκριμένα σε Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Έγινε με την συνεργασία και υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και έγινε στο μάθημα της πληροφορικής, όπου παιδιά από 10 έως 17 ετών κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα online ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με την έρευνα, το 14% μοιράζεται προσωπικό υλικό στο διαδίκτυο. Το 21% έχει δεχτεί διαδικτυακή παρενόχληση, εκ των οποίων η πλειοψηφία αντέδρασε αποκλείοντας το άτομο που τα παρενόχλησε, το 41% αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους, το 21% έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο, ενώ το 70% των μαθητών έχει ανοίξει προφίλ σε κοινωνικό δίκτυο σε μια επιτρεπτή ηλικία. Μία έρευνα η οποία θα μας βοηθήσει εμάς εδώ στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου να διαμορφώσουμε την πολιτική μας, την πολιτική ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όχι μόνο εμάς, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας και τους εκπαιδευτικούς, η δουλειά των οποίων είναι πάρα πολύ σημαντική. Σύμφωνα με άλλα στοιχεία της έρευνας, το 61% των μαθητών έχει συναντήσει ακατάλληλο περιεχόμενο. Το 69% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το διαδίκτυο καθημερινά. Το 43% των γονέων δεν βάζουν όρια στη χρήση του διαδικτύου. Το 34% των μαθητών νιώθει ότι παραμελεί τις δραστηριότητές του για χάρη του ψηφιακού κόσμου, ενώ το 24% παραδέχεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα εθισμού. Το τρίπτυχο επίβλεψη, θέσπιση ορίων στη χρήση του διαδικτύου και ενημέρωση για τους κινδύνους του διαδικτύου είναι αυτό που μπορεί να κρατήσει τα παιδιά μας ασφαλείς στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι ένας υπέροχος κόσμος, ένας κόσμος που δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Είναι κάτι θετικό, αλλά κρύβει και κινδύνους και πλέον δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε σε αυτούς τους κινδύνους. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Στην ερώτηση σε ποιον θα απευθυνθείς η περίπτωση που σου συμβεί κάτι διαδικτυακά, το 69% απάντησε στους γονείς του, το 16% σε κάποιο φίλο, το 3% σε κάποιον εκπαιδευτικό, ενώ ένα ποσοστό 12% απάντησε πουθενά. Το 61% έχει συναντήσει βίαιο ακατάλληλο περιεχόμενο στο διαδίκτυο και σχεδόν οι μισοί γονείς δεν βάζουν όρια όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους. Λεπτομέρειες της έρευνας θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση στο Υπουργείο Παιδείας με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου που θα εορταστεί σε 140 χώρες στον κόσμο.